Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, βέβαια. Τώρα γιατί ψηφίζουν για τις ευρωεκλογές? Κοίτα εδώ, πάτε. Ελάτε, παιδιά, εσείς. Τι κάνεις? Θα πάρετε από όλα και μετά θα ρίξετε αυτό που θέλω. Πρώτη φορά ψηφίζουμε. Καθοδηγώ. Μπορείτε να πέρασετε και στο άλλο παραπάνω. Ολοκληρώσαμε έναν όμορφο και μακρύ αγώνα που πιστεύω ότι έδωσε τη δυνατότητα να αναδειχθούν όλες οι πτυχές και οι προβληματισμοί και οι προτάσεις για το μέλλον της Ροδόπης. Σήμερα εδώ στο χωριό μου, στη Ξυλαγανή, κάνω το καθήκον μου μαζί με την οικογένεια και εύχομαι και ελπίζω η επόμενη μέρα να είναι μια διαφορετική μέρα, καλύτερη και για την πατρίδα μας, την Ελλάδα, αλλά και για την ιδιαίτερη πατρίδα μας, τη Ροδόπη. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, για όλη τη συνεργασία. Καλά είμαι, εσείς. Μου λευτήσουν τσιγά. Όχι τώρα, πρώτα εσάς. Πρώτα εσάς και μετά. Λοιπόν, κύριε σας. Καλημέρα, κύριε Λιχέ. Ταυτόχρονα την ελέγξατε. Σε την ελέγξατε. Την ελέγξαμε φυσικά. Σήμερα είναι μια γιορτή δημοκρατίας. Σήμερα οι συμπολίτες μας εδώ στη Θράκη θα αποφασίσουν και θα ψηφίσουν τον επόμενο βουλευτή τους και αν τυχόν έχουμε πραγματικές εκλογές θα ψηφίσουν και για την κυβέρνηση. Εύχομαι ολόψυχα να έχουμε ένα δυνατό Πασόκ απόψε σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω οι απειλές, οι οποιασδήποτε συκοφαντίες δεν μπορεί να υποθάλψουν τη δημοκρατία στη Θράκη. Σήμερα ο λαός, ελεύθερος από κάθε άλλη φορά, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, θα πάει στη κάλπη, θα ψηφίσει, θα ασκήσει το δικαίωμά του και θα δώσει μια απάντηση σε όλους όσα αυτά, μια απάντηση δημοκρατίας, μια απάντηση ελευθερίας, μια απάντηση που θα έχει ένα και απλό γνώμη. Την ανάπτυξη στην περιοχή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Slow motion. I love it. Καλή επιτυχία, Δημήτρη. Σήμερα ο λόγος ανήκει στους ίδιους τους πολίτες. Με την ψήφο τους θα καθορίσουν τις πολιτικές εξελίξεις, την πορεία της χώρας, αλλά και την πορεία των τοπικών πραγμάτων. Όλο αυτό το διάστημα έκανα έναν ανοιχτό, δημόσιο, καθαρό, έντιμο αγώνα ανάδειξης των πιο σημαντικών προβλημάτων, των αναγκών της περιοχής.
αλλά και των παρεμβάσεων που έγιναν από την πλευρά μου. Μακριά από εξαρτήσεις, μακριά από επιρροές και παρεμβάσεις τρίτων. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση, έθεσα τα ερωτήματα που οφείλει να σκεφτεί, να ζυγίσει και να καθορίσει με την απόφαση που θα πάρει ο πολίτης, όλοι οι συμπολίτες μας, ανεξαιρέτως. Και είμαι αισιόδοξος ότι θα υπάρξει μια θετική απάντηση σε όλα αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα που τέθηκαν πριν από τις εκλογές. Ευχαριστώ όλους, όλους ανεξαιρέτως συμπολίτες μου και όλους εσάς που όλο αυτό το διάστημα κάνατε το λειτουργήμά σας με τον καλύτερο τρόπο. Μην το ρίξω. Αν ξέρω που θα το ρίξω, κοπέλα χωρίς να το ρίξω, θα σε πάρουμε αυτή τη σκηνή. Σε μένα λοιπόν. Εντάξει παιδιά. Σήμερα στις 21 Μαΐου ψηφίζουμε για να αναγεννήσουμε τη Δημοκρατική Παράταξη. Την παράταξη του Ελευθερίου Βενιζέλου, του Ανδρέα Παπανδρέου και όλων των άλλων ανθρώπων που μας έφεραν μέχρι εδώ. Σήμερα ψηφίζουμε για πολιτική αλλαγή. Ψηφίζουμε για πολιτική αλλαγή ενάντια σε αυτά όλα που πέρασε ο ελληνικός λαός τα τελευταία 10 χρόνια και λέμε όχι στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Μητσοτάκη. Λέμε ναι στην νεολαία, λέμε ναι στην αγροτιά, λέμε ναι στους ελεύθερους επαγγελματίες, λέμε ναι στον πολίτη που πρέπει να σταθεί όρθιος από σήμερα και μετά. Ζητούμε ισχυρό διψήφιο ποσοστό για να παίξουμε ρόλο στα πράγματα την επόμενη μέρα. Και θα το πάρουμε. Στη Ροδόπη, πρώτο κόμμα και νομίζω ότι από εδώ και πέρα είναι μια άλλη μέρα αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ψηφίζουμε σήμερα με σύνεση και γνώση για μια Ελλάδα και το καλό της πατρίδας μας, για να συνεχίσει τη δυναμική και δημιουργική πορεία της προς τα εμπρός, χωρίς περιπέτειες και πισωγυρίσματα. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό, για μια Ελλάδα αυτοδύναμη, για μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ελλάδα η οποία προχωράει μόνο μπροστά, σταθερά και τολμηρά. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Σήμερα μιλήσαν και μιλάνε οι πολίτες, μιλάει η κάλπη. Εμείς όλοι οι υποψήφοι κάναμε έναν αγώνα, ο καθένας με τον τρόπο που πίστευε ότι πρέπει να γίνει. Προσωπικά προσπάθησα να κάνω έναν αγώνα έντιμο, σοβαρό, παραγωγικό και δημιουργικό, χωρίς εντάσεις και εξάσεις και ωφέλιμο και στο πολιτικό γίγνεσθε της Ροδόπης. Θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα και το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι αντιλαμβάνεται αυτό πρώτο. Πρέπει να αντιληφθεί διαφορετικά την επικοινωνία του με τους πολίτες και την εκπροσώπηση των πολιτών μέσω αυτού, γιατί η κοινωνία έχει αλλάξει, έχει πολύ μεγάλες ανάγκες, διαφορετικές και όσοι από εμάς το αντιλαμβανόμαστε, νομίζω μπορούμε να προσφέρουμε. Σχετικά και όσον αφορά στη Ροδόπη, θεωρώ ότι θα υπάρξει ενδυνάμωση της κοινοβουλευτικής της εκπροσώπησης σήμερα το βράδυ, γιατί η Ροδόπη αξίζει περισσότερο και μπορούμε να κάνουμε πολλά. Όλοι οι πολίτες της Ροδόπης μαζί, με νέες ιδέες, με καινοτόμες και έτσι ώστε να ξεκολλήσουμε το τέλμα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να δούμε πώς με βγουν εδώ. Άλλη μία. Ωραία.
Μέρα, ψηφίσαμε σήμερα. Να πω ένα καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους και με την νίκη του ΠΑΣΟΚ. Η διαδικασία κυλάει ομαλά. Από ό,τι καταλαβαίνουμε από τα μηνύματα που έρχονται, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Η ελπίδα είναι υψηλότατη και ευελπιστούμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Προσέβαση υπάρχει, ικανοποιητική. Δείχνει ότι υπάρχει. Δηλαδή, πρωινές ώρες φαίνεται ότι ο κόσμος προσέρχεται. Φαντάζομαι σε λίγο θα. Και όσοι είναι να ψηφίσουν, τέλος πάντων, μέχρι το μεσημέρι θα έρθουν, θα προσέλθουν. Ελπίζω το καλύτερο για το κίνημα αλλαγής, για το ΠΑΣΟΚ. Να πάρουμε αυτή τη θέση που μας αξίζει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Σήμερα μας δίνεται η δυνατότητα να εκλέξουμε αυτούς που θα μας κυβερνήσουν αύριο. Ας ασκήσουμε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει η δημοκρατία για να έρθουμε όλοι να ψηφίσουμε στα εκλογικά κέντρα.